Οργή λαού κατέκλυσε τον Βόαξ στα Χανιά το απόγευμα του Σαββάτου. Φωνές πνιγμένες στην απόγνωση ζητούν να πάψει το αίμα στους δρόμους. Κάθε μέρα θρυνούμε παιδιά! Κάθε μέρα μας φέρνουν στο νοσοκομείο παιδιά αιματωμένα! Δεν ξέρουν να τι πιάνουν αυτές οι μάνες που κλαίνε! Έχουμε παιδιά! Έχουμε... Αύριο δείχνουν τα δικά σας παιδιά! Εκατοντάδες άνθρωποι ένωσαν τις φωνές τους διαμαρτυρώμενοι για τις επικίνδυνες συνθήκες του αυτοκινητόδρομου που κόστησαν τη ζωή του Αλέξανδρου, του Νίκου και του Θοδωρή πριν από μία εβδομάδα και άφησαν την 22χρονη Μαρία να παλεύει για τη ζωή της στην εντατική. Όχι άλλο αίμα! Κοπέλια πεθαμένα! Όχι άλλο αίμα! Αλέξανδρος! Νίκος! Θοδωρής! Αλέξανδρος! Νίκος! Θοδωρής! Ρίγη ανατριχύλας από τις κραυγές οικογενειών και φίλων των θυμάτων που λυγίζουν στο σημείο που χάθηκαν οι τρεις ψυχές. Τώρα φέρτα εδώ να μας σώσουνε, τώρα! Έτσι πέρα πετών, όλα φέρτα να μας σώσουνε! Να μην θυμίσουμε άλλα παιδιά, μην θυμίσουμε στην άσφαλτο! 2 μέτρα αντράκι ήτανε, αλλά δεν είχε ζωή. 2 μέτρα αντράκι, 15 χρονών. 1,96 ήταν. Καλή ψυχή, όλα τα καλά είχε. Αλλά, ο Θεός να φυλάει όλες τις οικογένειες και όλα τα παιδιά του κόσμου. Δεν έχω τι άλλο να πω. Είμαι οδηγός ταξί 42 χρόνια. Μέσα στη νύχτα έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Αλλά αυτό το χάλι δεν το ξανάδα ποτέ. Να βάλουμε κάποια μέτρα. Ό,τι μπορεί να κάνουν, καλού θα είναι. Είμαστε περήφανος λαός, ρε, φωνάξτε! Αμέτρητα φτάνει πια σε ένα δρόμο που πληρώνει βαριά το φόρο αίματος της ασφάλτου εδώ και δεκαετίες. Από τότε και έπειτα δεν έχει γίνει τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει, έχει γεμίσει ο δρόμος εικονοστάσια. Είμαι 70 χρονών. Πόσο θα πεθάνω και θα γίνει αυτός ο δρόμος. Σας παρακαλώ κάντε κάτι. Δεν μας αρέσει η τοποθέτηση που είπε κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και 2 χρόνια παράδοση. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Σε 2 χρόνια λέει, θα μιλάμε για πόσα εικονοστάσια θα μετράμε ακόμα στην Εθνική Οδό. Γιατί αυτή τη στιγμή μετράμε πιο πολλά εικονοστάσια στην Εθνική Οδό από ό,τι μπάρες προστασίας. Αμάν πια, έχουμε απειβδίσει με αυτό το δρόμο. Όλο ψευχές και όλο τίποτα δεν γίνεται. Ο ένας μεταδένει στον άλλο, ο ένας δίνει στον άλλο. Ο ένας στον άλλο, όχι εμείς οι άλλοι. Εμείς οι άλλοι, όλοι κάνουμε. Σε 40 σκέψεις είχα πάει για το ΒΟΑΚ από το 2016 που ήμουν στο Ηράκλειο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία απέκλεισε συμβολικά το ΒΟΑΚ απαιτώντας άμεσες λύσεις ώστε να πάψουμε να θρυνούμε θύματα στην άσφαλτο της Κρήτης. Να δοθεί λύση άμεσα, όχι να περιμένουμε 2 χρόνια όπως είπε ο κύριος Σταϊκούρας, άμεσα να δοθεί λύση στα επικίνδυνα σημεία τουλάχιστον του ΒΟΑΚ και βεβαίως να μελετήσουμε ένα δίκτυο σε όλη την Κρήτη που να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες. Κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο δρόμος, ο οποίος χρόνια τώρα, θυμάμαι πολύ μικρός, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί. Είμαστε εδώ για να πούμε στους κυβερνώντες ότι πια δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να χάνουμε τόσος κόσμος να χάνεται και νέος μάλιστα στο δρόμο αυτό που λέγεται ΒΟΑΚ, σε αυτό το θανατηφόρο δρόμο. Εάν εισακουστούμε ψηλά και αν πραγματοποιηθεί το διάζωμα του ΒΟΑΚ, ο φωτισμός και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ώστε να έχουμε ασφαλείς μετακινήσεις. Μαζευτήκαμε εδώ προκειμένου να δείξουμε την αντίδρασή μας απέναντι στην αδιαφορία της πολιτείας προκειμένου να λύσει ένα πολύχρονο πρόβλημα. Πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει και να κάνει τα δυνατά για ένα δρόμο ασφαλής για όλους μας. 40 θύματα μετράνε ως σήμερα οι αιματοβαμμένοι δρόμοι του νησιού, με τον 15χρονο Αλέξανδρο, τον 19χρονο Νίκο και τον 20χρονο Θοδωρή να αφήνουν πίσω τους λουλούδια στην άσφαλτο και κατεστραμμένα σπίτια. Αθάνατοι! Αθάνατα τα παιδάκια μας! Αθάνατοι! Οι ψυχούλες!